Καλημέρα. Morning. Δόξος Θεό. Okay. Thank you for helping me. Praise God. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας. Δόξα στον Κύριο. Thank you for inviting us to Cyprus. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε στην Κύπρο. Thank you for the wonderful possibility to stay with you. Ευχαριστούμε για την υπέροχη δυνατότητα που έχουμε να μείνουμε μαζί σας. Για τη φιλοξενία σας. For care for every details of our trip to Cyprus. Ρωτήσατε κάθε λεπτομέρεια το ταξίδι μας εδώ στην Κύπρο. And for the big privilege stay together before our Lord. Και για το μεγάλο προνόμιο που έχουμε να μείνουμε μαζί με τον Κύριό μας. Our God is good God. Ο Θεός μας είναι καλός Θεός. And I am special thankful God for you know for the ability to speak with you, to you. Είμαι ευγνώμων στον Κύριο για την δυνατότητα που έχω να μιλήσω μαζί σας, να μιλήσω σε εσάς. At the moment when Pastor Sophocles told me that I should speak at this conference, τη στιγμή που ο ποιμένας Σοφοκλής μου είπε ότι θα πρέπει να μιλήσω σε αυτό το συνέδριο, maybe 10 seconds after, ίσως 10 δευτερόλεπτα μετά από αυτό, the word is coming. Ο λόγος του Θεού ήρθε. From one side, I am very stressed because of language. Αρχικά ένιωσα άγχος λόγω του εμπόδιου της γλώσσας. But from other side, I am very relaxed because I know what the Lord will told you. Αλλά από την άλλη είμαι πολύ ήσυχος γιατί γνωρίζω το ότι ο Κύριος θα σας μιλήσει. Please forgive me my language. Παρακαλώ συγχωρέστε τη γλώσσα. I'm still in learning. Ακόμα μαθαίνω. I learn every week my English. Κάθε εβδομάδα μαθαίνω αγγλικά. I meet people from all the world for to testify them that Jesus is Lord. Συναντώ ανθρώπους από όλο τον κόσμο και τους ομολογώ ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. In very special prison, I meet Muslim people, Hindu people, every religion. Και σε μια φυλακή όπου διακονώ, συναντώ μουσουλμάνους, Ινδουιστές, ό,τι θρησκεία μπορείτε να φανταστείτε. And in this moment I have privilege to preach them gospel. Και έχω το προνόμιο να τους κηρύττω το Ευαγγέλιο. Can you imagine, 2 weeks ago, μπορείτε να φανταστείτε πριν 2 εβδομάδες, all our worship team was in this prison. Όλη η ομάδα μας, ομάδα λατρείας μας βρισκόταν εκεί σε αυτή την φυλακή. And at this meeting we have one young guy from Turkey. Και σε αυτή τη συνάντηση είχαμε έναν νεαρό από την Τουρκία. God have touched his heart. Που ο Θεός άγγιξε την καρδιά του. After the meeting we make appointment for the next meeting. Μετά τη συνάθρηση κάναμε τις ενέργειες που χρειαζόταν για την επόμενη συνάθρηση. And among other Muslim people, he confessed, "I will receive Christ in my heart." Και μπροστά σε άλλους μουσουλμάνους ομολόγησε, "Εγώ θα δεχτώ τον Ιησού Χριστό στην καρδιά μου." He confessed public that he feel that he need Christ. Και ομολόγησε δημόσια ότι νιώθει πως χρειάζεται τον Ιησού Χριστό. We have prayed together. Προσευχηθήκαμε μαζί. He experienced wonderful time. Και είχε εμπειρία μιας υπέροχης στιγμής αυτά τα 5 λεπτά που προσευχηθήκαμε μαζί. And then one week after. Μετά από μία εβδομάδα, last Monday, την περασμένη Δευτέρα ήταν αυτό, I have told them that the next Monday I will be not there first Wednesday because I come to Cyprus. Τους είπα ότι δεν θα βρίσκομαι μαζί σας την επόμενη φορά, την επόμενη Δευτέρα και Τετάρτη, γιατί θα είμαι στην Κύπρο. He said, to Cyprus, I have there my sister. Μου είπε, στην Κύπρο η αδερφή μου βρίσκεται εκεί. Of course, in the north side. Φυσικά στην βόρεια πλευρά. But he asked me come to her and she is doctor, medicine doctor. Please come to there and tell her about Christ. Και μου είπε σε παρακαλώ πήγαινε βρες την, είναι γιατρός εκεί και μου λέει βρες την και μίλησε της για τον Ιησού Χριστό. God is wonderful God. Ο Θεός είναι ένας υπέροχος Θεός. He make amazing things. Κάνει θαυμαστά πράγματα. I'm so happy that in the last days I have so big privilege be part of the evangelistic ministry at the world. Είμαι ευγνώμων που αυτές τις τελευταίες μέρες είμαι μέρος του ευαγγελιστικού έργου που κάνει ο Κύριος. You know, I tell you, sometimes these 2 hours in the prison. Κάποιες φορές αυτές οι 2 ώρες στη φυλακή is more exciting than one year in the church with the same people. Είναι πιο συναρπαστικές από ένα χρόνο
εκκλησίας μαζί με τα ίδια πρόσωπα. Because you see the big change in people's life. Θα δείτε τεράστια διαφορά στις ζωές αυτών των ανθρώπων. It's not situation like come brother, come. Opposite. Come, brother, come. Δεν είναι. It's worthy. Come, come. Δεν είναι όπως την φορά που λέμε, έλα αδερφέ, έλα. No, 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 thank you. Και όλοι λένε, they όχι, come, they come. You know, we go together. To... Έλα, έλα, πάμε μαζί. And this is so exciting. Και αυτό είναι τόσο συναρπαστικό. I am too really happy because of my brothers and sisters from Poland. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα αδέρφια μου από την Πολωνία. You know these two couple. Terenia and Jurek, Andrzej and Monika, they are pillars in our church. Αυτά τα δύο ζευγάρια που ήρθαν μαζί μας είναι πυλώνες στην εκκλησία μας. But I have not time to say everything. Ask them in the free time. Δεν έχω χρόνο να σας πω τα πάντα. Μιλήστε μαζί τους, ρωτήστε τους τον ελεύθερο χρόνο που έχουμε. What I will say as the last at the beginning. Please receive warm greetings from Poland, from our brothers and sisters. Αλλά θέλω να πω πριν ξεκινήσω, παρακαλώ δεχτείτε θερμούς χαιρετισμούς από την Πολωνία, από τα αδέρφια μας εκεί. Church Bethesda in Dzierżoniów, pray for you. Church Bethesda in Dzierżoniów, pray for you. Η εκκλησία μας προσεύχεται για εσάς. And they thinking about you. Σε σκέφτονται. And they sent you the best wishes, God's blessing. Σας στέλνουν τις καλύτερες ευχές με την ευλογία του Θεού. Preparing church for Christ coming. Προετοιμάζοντας την εκκλησία για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. 2 Peter 3:11 give us question how we should living. Βήτα Πέτρου 3:11 μας αφήνει με την ερώτηση εκεί πώς να επιτύχουμε αυτή την θεοσέβεια. How we should be if we expect coming of Jesus Christ. Πώς πρέπει να είμαστε προσμένοντας, σε τι κατάσταση να βρισκόμαστε προσμένοντας τον ερχομό του Χριστού. And you know, I am sure that preparing for our preparing is started from the moment of information he is coming, he come. Και η προετοιμασία μας ξεκίνησε από την στιγμή που λάβαμε την πληροφορία ότι θα επιστρέψει, θα έρθει πίσω. And this is not new information. Και αυτή η πληροφορία δεν είναι νέα. We get this more than 2000 years ago. Τη λάβαμε σχεδόν πριν 2000 χρόνια. And the truth is the whole church should be ready for Christ's coming. Και η αλήθεια είναι ότι όλη η εκκλησία πρέπει να είναι έτοιμη για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. Because 2000 years ago we got whole information about his coming. Γιατί πριν από 2000 χρόνια λάβαμε όλες τις πληροφορίες για τον ερχομό του Κυρίου Ιησού. Everything what we need. Ό,τι χρειαζόμαστε. To be ready and welcome our Lord and Savior. Για να είμαστε έτοιμοι και να καλωσορίσουμε τον Κύριο και Σωτήρα μας. But in practical life our preparing is started from expecting Jesus. Όμως στον πρακτικό τομέα if we not expect Jesus, we are not able to prepare anything for his coming. Η προετοιμασία μας ξεκινάει στο να προσμένουμε τον Κύριο, γιατί αν δεν προσμένουμε τον Κύριο, δεν μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε. And expecting determines everything in our life. Και αν δεν προσμένουμε, θα τερματίσει τα πάντα μέσα στη χριστιανική μας ζωή. Αυτό αποφασίζει, συγγνώμη, τα πάντα μέσα στη ζωή μας. The second thing we should be prepared to go to heaven. Δεύτερον, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πάμε στον ουρανό. Because reason for his coming is take us from this world. Γιατί ο λόγος που έρχεται είναι για να μας παραλάβει από αυτόν τον κόσμο. He will be not come for preach something new. Δεν θα έρθει για να κηρύξει κάτι το νέο. He come for take us from this world to his kingdom. Θα έρθει για να μας πάρει από αυτόν τον κόσμο στη δική του βασιλεία. And when we looked at the Bible, we see the information about our dressing for welcome him. Yeah, our dress for welcome him. Ο τρόπος που... Sorry, my brother. Διαβάζουμε μέσα στη βιβλία για την ενδυμασία μας. We see information about what, how we should be equipped. Πώς να καταρτιστούμε. We see information about
our attitude to him. Και βλέπουμε πληροφορίες ως προς τη στάση μας προς αυτόν. As a Christian, when we read these passages of the Word, we're thinking, oh, these are very simple things. Όταν διαβάζουμε το λόγο του Θεού σαν χριστιανοί, λέμε, α, είναι πολύ απλά τα πράγματα. And please, don't make mistake. Simple means not, not important. Και μην κάνετε παρακαλώ όμως το λάθος να θεωρήσετε ότι το απλό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό. Can you imagine one coins? Μπορείτε να φανταστείτε ένα νόμισμα. For example, one euro. Για παράδειγμα, ένα ευρώ. I am not prepared. I have only 20 cents with me. Έχω 20 cent μαζί μου, δεν προετοιμάστηκα γι' αυτό. You have good imagination. It's one euro. Έχετε καλή όμως φαντασία, πείτε ότι είναι how ένα much ευρώ. You can buy for one euro. Τι μπορείς να αγοράσεις με ένα ευρώ. Not too much, special in Cyprus. Όχι πολλά, ιδιαίτερα στην Κύπρο. In Poland, for one euro you get bread, you get many things, yes? Στην Πολωνία με ένα ευρώ μπορείς να πάρεις ψωμί, μπορείς να πάρεις πολλά πράγματα. In Cyprus everything costs around 4-5 times more than in Poland. Στην Κύπρο ίσως είναι τετραπλάσια ή πενταπλάσια η τιμή από αυτές που έχουμε στην Πολωνία. It's not much and we think one euro is not important for our life. What can change one euro in our life? Δεν είναι πολλά και μπορεί να σκεφτούμε το ένα ευρώ τι να αλλάξει στη ζωή μου. Δεν μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στη ζωή μου. If you take from your pocket Visa card, that is something. Αν πάρεις από την τσέπη σου όμως μια Visa, αυτό έχει κάποια αξία. But sometimes, κάποιες φορές one euro is much more important than Visa card. Πολλές φορές όμως το ένα ευρώ είναι πολύ πιο σημαντικό από τη Visa. When I go for shopping. Όταν πάω για ψώνια. And I need the wagon for shopping. Και χρειάζομαι. Wagon for και χρειάζομαι shopping. Ένα καροτσάκι για ψώνια. What I can do with my Visa card for to get wagon. Τι να κάνω με τη Visa για να βγάλω αυτό το καροτσάκι. We need one euro. Χρειαζόμαστε ένα ευρώ. We need so simple things. Χρειαζόμαστε κάτι so το απλό. Less value. Με μικρή αξία. No one care about one euro if we lost this coin. Κανένας δεν θα νοιαζόταν αν έχανες αυτό το ένα ευρώ σου. But in some moment, the simple things they are so important. Όμως για κάποιες ορισμένες στιγμές τα απλά πράγματα είναι τόσο πολύ σημαντικά. We can say without this we not exist. We cannot normal exist. Μπορούμε να πούμε ότι με αυτά τα απλά πράγματα δεν μπορούμε να υπάρχουμε χωρίς αυτά. And as Christians, sometimes we're looking only for big gifts, for big signs. Πολλές φορές ζητούμε τα μεγάλα χαρίσματα, τα μεγάλα σημεία. We counted something as important and not important, not so important. Θεωρούμε κάτι πολύ σημαντικό και κάτι άλλο όχι τόσο σημαντικό. But sometimes everything is very important for to right welcome our Lord and Savior Jesus Christ. Όμως τα πάντα είναι τόσο πολύ σημαντικά ώστε να καλωσορίσουμε τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. One more example. Ακόμα ένα παράδειγμα. Expecting guest. Περιμένουμε φιλοξενούμενους. In normal life that means cleaning our circumstances. Στην φυσιολογική ζωή σημαίνει ότι πρέπει να καθαρίσουμε το περιβάλλον μας and get the right equipment. Και να έχουμε το σωστό εξοπλισμό. Half years ago, Pastor Andre and Pastor Sophocles, they went in Poland. Πριν λίγο καιρό, Επιμένα Σοφοκλής και Επιμένησα Άντρη ήρθαν στην Πολωνία. We are very thankful for this visit. Και είμαστε πολύ ευγνώμονες για αυτή σας την επίσκεψη. Our expectations are fulfilled. Οτιδήποτε προσμέναμε εκπληρώθηκε. We meet everything what we expect. Συναντήσατε κάθε ανάγκη που προσμέναμε. Powerful ministry. Δυναμική διακονία. Wonderful blessing. Φοβερή ευλογία. And a lot of people they remind again and again this visit and ministry what they did among us. Και πολλοί μας υπενθυμίζουν ξανά και ξανά για αυτή τη διακονία και το τι κάνατε ανάμεσά μας. But we have expect our guest. Όμως προσμένοντας τους επισκέπτες long time before. Τους προσμένουμε αρκετό χρόνο πριν, αρκετό καιρό πριν. And after the information that they come, we started thinking what to do for the best welcome them.
Και αρχίσαμε να σκεφτόμαστε τι θα κάναμε καλύτερα για να τους καλωσορίσουμε με καλύτερο τρόπο. We have thinking about comfortable journey from the airport. Σκεφτόμασταν να έχουν ένα άνετο ταξίδι ερχόμενοι από το αεροδρόμιο. We have thinking about comfortable stay in our city, our church. Μια άνετη διαμονή στην εκκλησία μας και στην πόλη μας. And I tell you something. Και θα σας πω κάτι. For meet them at the airport, I'm not coming with hunter clothes and long gun. Για να τους συναντήσω στο αεροδρόμιο, δεν πήγα με ρούχα κυνηγού και με το όπλο μου. Because with the excuse for question why you are coming like this. Για να με ρωτήσουν γιατί έρχεσαι έτσι. I can anytime answer because I feel good with this dress and this long gun. I feel safety. Μπορούσα να τους πω νιώθω ωραία με αυτά τα ρούχα και με αυτό το μεγάλο όπλο νιώθω ασφάλεια. But I am sure my sister will be immediately change language at Greek and ask her husband why he is coming so crazy clothed and with this gun. Είμαι όμως σίγουρος εκείνη την ίδια στιγμή θα άλλαζε στα ελληνικά τη γλώσσα της η ποιμένισσα και θα ρωτούσε τον ποιμένα γιατί έρχεται έτσι τρελά ντυμένος με αυτό το όπλο να μας συναντήσει. If we expect some guest, our feeling is are not so important than feeling of our guest. Όταν προσμένουμε τους επισκέπτες μας δεν έχουν τόση σημασία τα δικά μας αισθήματα αλλά τα αισθήματα των φιλοξενούμενων μας. I tell you more. Θα σας πω περισσότερα. I am not coming for pick up them with some hunter hard load of road car. Δεν ήρθα να τους βρω επίσης με ένα τρακτέρ, ένα αυτοκίνητο για ανώμαλο δρόμο. And for the questions with the answer, oh, because my friend's driving like this, I like it, it's cool. Και θα μπορούσα να τους πω, ξέρεις, οι φίλοι μου οδηγούν αυτά τα αυτοκίνητα, είναι ωραία, είναι cool. Can you imagine welcome with accommodation in tent? Θα μπορούσατε να φανταστείτε να τους φιλοξενήσουμε σε μια σκηνή. Many people spend time in tent. Και να τους πω, πολλοί περνάνε την μέρα τους μέσα σε σκηνές. Try, sister, try, brother, it's cool. Δοκίμασέ το, είναι ωραία. No, no, I was convinced. Ήμουν πεπισμένος that my guest not accept something like this. Ότι οι φιλοξενούμενοι μου δεν θα ανεχόντουσαν κάτι τέτοιο. They have another expectation. Είχανε άλλες προσδοκίες. They have another lifestyle. Έχουνε άλλο τρόπο ζωής. Another condition to be in Poland. Έχουνε άλλο λόγο να βρίσκονται στην Πολωνία. And you know from where I know this. Ξέρετε από πού το γνωρίζω αυτό? Not from Google. Όχι από το Google. Not from newspaper. Όχι από την εφημερίδα. From relationship and friendship. Αλλά μέσω σχέσης και φιλίας. I know my guest. Γνωρίζω αυτούς που θα φιλοξενήσω. And we have prepared the visit and welcome according our knowing who is this and what is their expectation. Και κανονίσαμε όλες τις τους τρόπους φιλοξενίας λόγω του ότι γνωρίζουμε ποιοι είναι και τι τους αρέσει. And my desire was not disappointed, but honor precious guest. Οι προσδοκίες μου δεν ήταν να απογοητεύσω, αλλά να τιμήσω τους τιμόμενους επισκέπτες. Not only welcome with promises what we do very often. Όχι να τους καλωσορίσω μόνο με υποσχέσεις του τι κάνουμε συχνά. You know, calling, text message. Don't worry, brother. Don't worry. Everything will be okay. Don't worry. Ξέρετε, στο τηλέφωνο ή με τα μηνύματα, μην ανησυχείς, αδερφέ μου. Όλα είναι έτοιμα. Όλα θα είναι καλά. But we will truly welcome them with love, with whole heart, with high priority in life. Αλλά τους καλωσορίζαμε με αγάπη, με θέρμη και με πολύ προτεραιότητα για αυτούς στη ζωή μας. Oh, I hear sometimes when church cry, Lord, please come. Ακούω πολλές φορές που η εκκλησία φωνάζει, Κύριε, σε παρακαλούμε, έλα. But don't destroy anything in our normal life. Αλλά μην καταστρέψεις τίποτα στην φυσιολογική μας ζωή. We like our life like east. Μας αρέσει η ζωή μας ακριβώς όπως είναι. And we don't need change anything. Δεν θέλουμε να αλλάξεις κάτι. We are busy.
We're sorry. Είμαστε πολύ άσχολοι, λυπούμαστε. We like it our glory. Θέλουμε τη δική μας δόξα. We should thinking that we wait for the Lord of Lords and King of Kings. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι προσμένουμε το Βασιλιά των Βασιλιάδων, τον Κύριο των Κυρίων. We wait for the only one God. Προσμένουμε τον μοναδικό Θεό, τον ένα αληθινό Θεό που υπάρχει. And we should decide about true ministry for to meet him. Και πρέπει να αποφασίσουμε ποια είναι η σωστή υπηρεσία στο να τον προσμένουμε να According έρθει. His expectation and his direction what we get. Ανάλογα με τις δικές του προσδοκίες και τις δικές του οδηγίες. My brothers and sisters, we expect Jesus who is coming again from the very best holy place to our life. Αγαπητοί μου, προσμένουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό που έρχεται από τα καλύτερα στη δική μας ζωή. He came for to take us from the destroyed world. Ήρθε να μας βγάλει από τον κατεστραμμένο κόσμο. To the place which is much greater than we can imagine, much greater than our knowledge. Για να μας βάλει σε ένα κόσμο που είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, από τη γνώση μας. And we believers, we know our expectation to him. Και εμείς ως πιστοί γνωρίζουμε ποιες είναι οι προσδοκίες μας ως προς αυτό. We wish ourselves no more worry, no more tears, no more pain. Δεν θέλουμε άλλη ανησυχία, άλλο πόνο, άλλα δάκρυα. Every needs, every trouble, every evil, we will forget. Θα ξεχάσουμε κάθε τι έχει σχέση με το τι μας λείπει, Just κάθε ανησυχία, πολέμη. Θα είμαστε απλά μαζί του με χαρά. Get everlasting life. Να λάβουμε αιώνια ζωή. And for that we don't need worry. Και γι' αυτό δεν χρειαζόμαστε This να ανησυχούμε. His part. Αυτό είναι το δικό του And μέρος. He is trustworthy. Και είναι εμπιστός. We can be sure about that. Πρέπει να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. At the same time, when he revealed us his expectation, he revealed his promises for us. Και την ίδια στιγμή που μας αποκάλυψε το τι περιορισμένοι από μας, αποκάλυψε επίσης τις υποσχέσεις του για μας. And we need strong concentrate our life to thinking about preparing ourselves. That means whole church. Because of his expectation. Και πρέπει να εστιαστούμε στο να δούμε τι πρέπει να κάνουμε να είμαστε έτοιμοι και ολόκληρη η Εκκλησία για τον ερχομό του Κυρίου. And please remember his expectation, they are not wishes. Και θυμάστε ότι οι δικές του προσδοκίες δεν είναι απλά ότι εύχεται, δεν είναι ευχές. These are condition how to meet him like a Lord and Savior. Είναι όροι και προϋποθέσεις για το πώς θα το συναντήσουμε ως Κύριο και Σωτήρα μας. Not judge, but Lord and Savior. Όχι ως κριτή, αλλά ως Κύριο και Σωτήρα. And because of this, we should be all the time thanksgiving God for revelation about his expectation. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δίνουμε πάντοτε δοξολογία και ευχαριστία στο Θεό για το τι προσμένει από εμάς. When many people will be surprised because of him, we can be ready for that time. Όταν πολλοί θα είναι αυτοί που θα εκπλαγούν με τον ερχομό του, εμείς μπορούμε να είμαστε έτοιμοι για τον ερχομό του. And 2 Timotheus 3:1-5. Β' Τιμωθέου 3. I will ask my brother read this please in English and then in Greek, okay? Okay. Here's the English part. 2 Timothy 3:1-5. This know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection. Truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof,
for such turn away, from such turn away. Και στα ελληνικά, γίνω σκεδέ τούτο ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλους η έλθει και ρικακή, διότι θέλους συνείστε οι άνθρωποι φύλαυτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις στους γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παραφιλόθεοι, έχοντες μεν μορφή ευσέβειας, ειρνημένοι δε τη δύναμη αυτής και τούτους φεύγε. When I have started thinking about this word, όταν ξεκίνησα να σκέφτομαι για αυτό το λόγο, I have recognized wrong understanding today in the Christianity about this passage. Αναγνώρισα ότι υπάρχει λάθος αντίληψη της του χριστιανικού κόσμου για αυτό το κείμενο. You know, Paul recommend to Timothy from such situation, from such people, from such from such people, you turn away, you go away. Ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να φεύγεις μακριά. And sometimes I think people counted this word like a normal, just this come to the church and people will be living like this, and just the time is like this. Πολλές φορές βλέπουμε όμως αυτή τη λίστα και βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται στην εκκλησία και να μένουν έτσι και να θεωρούμε ότι είναι φυσιολογικό. You know, we expected that the preacher will be good preacher. Προσμένουμε ότι ο κήρυκας θα είναι καλός κήρυκας. The offer giver will be very rich and very open in his giving. Αυτός που δίνει, που κάνει την προτροπή της εισφοράς πρέπει να είναι πολύ πλούσιος και ανοιχτός στο να δίνει. No one care about proud because of himself. Κανάς δεν νοιάζεται αν είναι περήφανος για τον εαυτό του. It's like that and it's okay. Έτσι είναι, δεν πειράζει. Whom care about that? Ποιος νοιάζεται γι' αυτό? We need rich giver, we need good preachers, humbleness or the opposite, the proud. It's not so necessary in this case. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλό κήρυκα, χρειαζόμαστε να έχουμε πλούσιο δότη. Τα υπόλοιπα δεν έχουν και τόση σημασία αν είναι περήφανος. But my beloved brothers and sisters, maybe for giver, maybe for us, this is not so necessary. Αγαπητά μου αδέρφια, ίσως για τον δότη ή για εμάς να μην είναι τόσο σημαντικά. But because of this word, we should know. Αλλά λόγω αυτού του λόγου πρέπει να γνωρίζουμε. For God, more important is humbleness than 1 million euro. Ότι για το Θεό ταπεινοφροσύνη είναι καλύτερη από 1 εκατομμύριο ευρώ. For God, humbleness is more important than 2 hours strong preaching. Η ταπεινοφροσύνη για το Θεό είναι πολύ καλύτερη από δυναμικό κήρυγμα. For God, our humbleness is more important than 25 years going back and here and back to the church. Για το Θεό είναι πιο σημαντικό η ταπεινοφροσύνη παρά να έχεις 25 χρόνια υπηρεσίας μες στην Εκκλησία. We should live according his expectation. Πρέπει να ζούμε σύμφωνα με τις δικές του προσδοκίες. Not our imagination, what is normal, what is accept, what is not accept. Όχι δικές μας φαντασιώσεις για το τι είναι καλό και το τι είναι ευπρόσδεκτο στο Θεό. And I am sure that it's impossible with the worldly proud, myself, me, be preparing for to meet Jesus. Είναι αδύνατο να φανταστώ ότι με περηφάνεια προετοιμάζομαι να συναντήσω τον Κύριο Ιησού. Look at the another subject. Ας δούμε ένα άλλο σημείο. Disobedient for to parents. Ανυπάκοοι στους γονείς. Unthankful. Αχάριστοι. At the level of church life, this is very important. Στο επίπεδο της χριστιανικής, της εκκλησιαστικής ζωής, αυτό είναι πολύ σημαντικό. In our imagination, we grow much faster than we grow. Στη δική μας φαντασία, μεγαλώνουμε πολύ πιο γρήγορα από ότι μεγαλώνουμε πραγματικά. Can you imagine 1-year-old child? Μπορείτε να φανταστείτε it's so small. Ένα παιδάκι ενός χρονού που είναι τόσο δα. Smaller. Even smaller. My wife knows that. Η γυναίκα μου το ξέρει αυτό.
In Christianity, when the pastor is like me, στο χριστιανικό κόσμο, όταν, when the pastor is like me, όταν ο ποιμένας είναι σαν εμένα, the one-year-old child is higher than me. Τότε το ενός χρονού παιδάκι είναι ψηλότερο από μένα. He know much better. Ξέρει πολύ καλύτερα. He asks me what you will from me. Και ζητάει ό,τι θέλει από μένα. He is proud of himself because he belongs to the church. Είναι περήφανος γιατί ανήκει στην εκκλησία. You know, and the whole pastors and ministers, they should be happy that he is in church. Και όλοι οι ποιμένες και οι διακόνοι πρέπει να είναι χαρούμενοι που βρίσκεται αυτό το παιδάκι στην εκκλησία. People recognize very fast that they are saved through God's grace. Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν πολύ σύντομα ότι είναι σωσμένοι με τη χάρη του Θεού. And they forget that someone have bring this grace to their life. Και ξεχνούν ότι κάποιος έφερε αυτή τη χάρη στη ζωή τους. After a short time, they don't will hear, they don't will be obedient. They take the rules for the life alone. Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ακούν, δεν υπακούν, κάνουν τους δικούς τους κανόνες για τη ζωή τους. And sometimes after the first rebuke, they left the church. Και πολλές φορές μετά από την πρώτη επίπληξη φεύγουν από την εκκλησία. Because this is not for what they expected. Γιατί αυτό δεν είναι αυτό που εκείνοι προσμένανε. They forget that the church, the natural church where they are born, that is one, only one place from where they go to heaven. Ξεχνούν ότι η εκκλησία στην οποία αναγεννήθηκαν είναι αυτός ο δρόμος που θα τους φέρει προς τον ουρανό. And my brothers and sister, remember about your spiritual parents. Και αδέρφια μου, να θυμάστε τους πνευματικούς σας γονείς. My parents, they are gone to the Lord. Οι δικοί μου γονείς έχουν πάει με τον Κύριο. But until they have living to the last time. Αλλά μέχρι και την τελευταία φορά, μέχρι την τελευταία του στιγμή που ζούσαν. I have big respect for every advice, for every word from them. Είχα πάντοτε πολύ μεγάλο σεβασμό για κάθε λόγο συμβουλής από How το στόμα much τους. More we should be full of respect for our spiritual parents. Πόσο πολύ περισσότερο πρέπει να έχουμε σεβασμό για τους πνευματικούς μας γονείς. Our spiritual life is much more than natural life. Η πνευματική μας ζωή είναι τόσο πολύ περισσότερα πράγματα από την φυσική our μας ζωή. Our spiritual life began the everlasting life. Η πνευματική μας ζωή θα μας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. We should recognize without those people who preach us for us gospel. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χωρίς αυτούς τους ανθρώπους που κηρύττουν για εμάς το Ευαγγέλιο, we will be still in our sin and destroyed life. Θα ήμασταν ακόμα μέσα στην κατεστραμμένη ζωή της αμαρτίας. But the Paul said to the Timotheus, be careful because difficult time will become. Λέει όμως ο Παύλος στον Τιμόθεο, πρόσεχε γιατί θα έρθουν δύσκολοι καιροί. Before the Christ come, people will be disobedient. Πριν να έρθει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, οι άνθρωποι θα είναι ανυπάκοοι. Everyone know better what to do. Όλοι ξέρουν να κάνουν το, θα νομίζουν ότι ξέρουν το έργο να το κάνουν καλύτερα από Think ό,τι τους λες. Think about another things. Insolent. Κάτι άλλο. Insolent. Yeah. We will know that someone will be talk me about life. Κανένας δεν θα μου συμβουλέψει για τη ζωή μου, θα πει κάποιος. We answer heart for everyone. Ζητούμε να έχουμε καρδιά για τον καθένα. And this is very sad. This is very sad. Είναι πολύ λυπηρό. Yeah. If the children try teach the parents. Όταν τα παιδιά προσπαθούν να διδάξουν τους γονείς. With this attitude, we cannot meet our Lord and Savior according his expectation. Με αυτή τη στάση συμπεριφοράς δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον Κύριο Ιησού με τις προσδοκίες που εκείνος έχει. If we are not able be obedience for our spiritual father at the word. Αν δεν μπορούμε να είμαστε υπάκουοι στους πνευματικούς μας ηγέτες στον λόγο του Θεού. Our
our obedience for the God is with big question. Τότε θα είναι σε ερώτηση και η υπακοή μας, σε αμφισβήτηση η υπακοή μας προς τον Κύριο. Because this rule is coming from his mouth. Γιατί ο λόγος αυτός βγαίνει από το δικό του στόμα. Okay, come on. Lovers of pleasure. This is the last point. Αυτοί που φιλίδωνοι. Why you are not in church, my brother, last time? Γιατί δεν ήσουν εσύ υπεύθυνος, αδερφέ μου, την περασμένη φορά? Γιατί δεν ήσουν, γιατί δεν ήσουν την περασμένη Κυριακή στην εκκλησία, αδερφέ μου? What's happened in your life? Τι συνέβη και στη ζωή σου? Oh, I was so tired. Oh, ήμουν τόσο κουρασμένος. I watched football so late in night. Είχα δει το ποδόσφαιρο μέχρι αργά τη νύχτα. Party with friends. Και έκανα πάρτι με τους φίλους μου. Different things. Διαφορετικά πράγματα. You know, my most surprise situation was. Η πιο έκπληκτη στιγμή για μένα ήταν. In one country, in congregation like around 250 people. Σε μια συνάθρηση περίπου 250 άτομα. From Sunday morning meeting are coming around 50 people. Για την Κυριακάτικη πρωινή συνάθρηση ερχόντουσαν περίπου 50. I ask pastor, hey, what's wrong? Why the people are not coming? Και είπα στον ποιμένα, τι συμβαίνει, γιατί δεν έρχεται ο κόσμος? And this is true. This is true situation. He answered me, because today is the first day, warm day in our country, and everyone enjoyed the weather. Και αυτό είναι πραγματική, πραγματικό γεγονός. Μου είπε, you σήμερα know, είναι η πρώτη ζεστή μέρα στη I χώρα μας και όλοι απολαμβάνουν τον καιρό. World, you know. Όλοι απολαμβάνουν τον καιρό. Ήθελα να πάω στον τοίχο και να αρχίσω να χτυπάω το κεφάλι μου. Like more than God. Οι άνθρωποι θέλουν περισσότερο την απόλαυσή τους παρά το Θεό. How they can πώς να προσμένεις το Χριστό? Πού είναι η προετοιμασία? They like go to heaven, of course. Φυσικά και θέλουν να πάνε στον ουρανό. But they don't prepare themselves for to go. Αλλά δεν κάνουν καμία προετοιμασία για να πάνε στον ουρανό. Today many people expected church according to the preference of them. Όλοι οι άνθρωποι στην εκκλησία θέλουν η εκκλησία να είναι σύμφωνα με τις προτιμήσεις της δικές τους. Cool pastor. Να είναι, yeah, να είναι cool ο ποιμένας. Exciting program. Να έχει συναρπαστικό πρόγραμμα. Lot of light. Πολύ φως. Many things at the screen. Πολλά πράγματα να δείχνονται στην maybe οθόνη. People who run here and back. Να έχει ανθρώπους να τρέχουν πέρα δόθε. And then we think, oh, church is living. Και μετά λέμε, είναι ζωντανή εκκλησία. But sometimes not. Μερικές φορές όμως δεν είναι έτσι. Sometimes this are only decoration in the church. Αυτά είναι μόνο μερικές φορές απλή διακόσμηση στην εκκλησία. Because of this, my brothers and sisters, και λόγω αυτού, αδέρφια μου, everything what is listed in this text, what we have read from Timotheus 3. Όλα αυτά που διαβάσαμε σε αυτή τη λίστα στον Τιμόθεο, Β' Τιμοθέου 3, this expectation of from our Lord Jesus Christ. Υπάρχουν, είναι αυτές οι προσδοκίες του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Everything what is listed is evil, what we should remove from our life. Ό,τι εδώ αναφέρεται είναι κακό και πρέπει να αφαιρεθεί από τη ζωή μας. And please don't hear people what is accepted, what is not accepted. Και μην ακούτε άλλους ανθρώπους που λένε αυτό μπορείς να το κάνεις και αυτό όχι. The word is so simple. Ο λόγος του Θεού είναι τόσο απλός. You know what is adultery, what is not adultery. Ξέρεις τι σημαίνει μοιχεία και τι δεν είναι μοιχεία. You know exactly, much better than any other, or you are proud or not, the worldly proud. Sorry. Just proud of ourselves. Αγνωρίζεις τι σημαίνει να είσαι περήφανος για τον εαυτό σου. And because of this, we should prepare our life for coming Jesus Christ. Και γι' αυτό πρέπει να προετοιμάσουμε τους εαυτούς μας για τον ερχομό του Κυρίου Just Ιησού. Remove away. Να αποβάλουμε από μας. And the last things from this passage. Ακόμα και τα μικρότερα πράγματα αυτού του Paul said to Timothy something important.
Ο Παύλος είπε κάτι άλλο σημαντικό. If someone try have influence at your life. Αν κάποιος προσπαθήσει να έχει επιρροή στη ζωή σου. With the evil things what is listed in this text. Με αυτά τα κακά πράγματα τα οποία αναφέρονται σε αυτή τη λίστα. From such people turn away. Από αυτούς φεύγε. Not because they are not nice. Όχι γιατί δεν είναι καλοί μαζί σου. But because they try turn your life from the Christ. Αλλά γιατί προσπαθούν να αποτραβήξουν από τη ζωή σου στο Χριστό. They try cut your hope in Christ. Προσπαθούν να αποκόψουν την ελπίδα σου από τον Χριστό. Expecting of heaven. Και την προσμονή σου για τον ουρανό. And be sure. Και να είσαι σίγουρος. That he comes soon. Ότι έρχεται σύντομα. The Bible said Maranatha. Η γραφή μας λέει Μαράναθα. Be blessed in the name of Jesus. Να είσαι ευλογημένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού.